ακριβής και υπεύθυνη. Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση με ένα κλικ. www.kozani.tv. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, αναλύσεις, άρθρα, απόψεις για τον τόπο μας, για την Ελλάδα και τον κόσμο. Για την πολιτική, την οικονομία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις τέχνες, τον αθλητισμό. Για έναν ενημερωμένο πολίτη, για έναν ενεργό πολίτη. kozani.tv. Άμεσα, εύκολα και γρήγορα. Ένα ελεύθερο βήμα για όλους. Όλη η επικαιρότητα με μια ματιά. Όλες οι εξελίξεις στο kozani.tv. Το κλικ της ενημέρωσης. Μεγάλες χειμερινές εκτόσεις Ευκολίδης έως και 50% σε επιλεγμένα προϊόντα. Προϊόντα Mediastrom έως 30%. Προϊόντα Sofa Company έως 30%. Χειμερινές εκτόσεις και χαμηλές τιμές για όλους έως και 50%. Έπιπλα Ευκολίδης από το 1954. Δημιουργίες με φρούτα και λαχανικά. Το βιβλίο του σεφ Νίκου Γεωργιάδη. Σκαλίζουμε φρούτα και λαχανικά βήμα-βήμα, μετατρέποντάς τα σε πραγματικά έργα τέχνης. Ένα σκληρόδοτο βιβλίο 124 σελίδων που θα σας φέρει πολύ κοντά με την τέχνη του σκαλίσματος, εύκολα και γρήγορα, με εκατοντάδες φωτογραφίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε όλα τα στάδια. Δημιουργίες με φρούτα και λαχανικά. Το βιβλίο του σεφ Νίκου Γεωργιάδη. Αποκτήστε το τώρα με 30 ευρώ. Προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι τα πράγματα είναι πιο απλά. Αξιοποιώντας διαφορετικά την είδηση. Αξιολογώντας την κάθε πληροφορία. Θεωρώντας αυτονόητη την υποκειμενικότητα της ενημέρωσης. Και την κριτική σας σκέψη σε πρώτο πλάνο. Έπιπλα με την υπογραφή Καλομενίδης στην Πτολεμαΐδα.
Αυτό το οποίο αξίζει να κρατήσει κανείς είναι πρώτον ότι ψηφίστηκε η πρόταση 45, η τροπολογία 45, που αφορούσε τη δημιουργία του Ταμείου Δικής Μετάβασης. Στα πλαίσια του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη εξάρτηση ως προς το ΑΕΠ τους από τον ανθρακική δραστηριότητα, όπως είναι η περιοχή μας, και παράλληλα βρίσκονται κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο προς το ΑΕΠ της χώρας. Αυτές λοιπόν οι περιοχές δημιουργείται ένα ειδικό ταμείο το οποίο θα χρηματοδοτήσει και θα στηρίξει αυτές τις περιοχές ώστε να προχωρήσουν να διαχειριστούν την μετάβαση στη μεταλλογενετική εποχή. Αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο υποβλήθηκε από πάρα πολλές μεριές. Υποστηρίξαμε με όποιον τρόπο μπορούσαμε κι εμείς. Να υπενθυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες έστειλα επιστολή στους Έλληνες ευρωβουλευτές, ζητώντας τους να στηρίξουν αυτό το αίτημα. Εφόσον λοιπόν προχωρήσει και υλοποιηθεί και εγκριθεί αυτή η πρόταση, περάσει κοινώς και από το Συμβούλιο των Υπουργών, που νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι είναι, θα εγκριθεί και την αισιόδοξα τα μηνύματα, τότε διανοίγεται για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μια ιδιαίτερα σημαντική προοπτική. Απαιτεί όμως από όλους μας ταχύτατα. Προετοιμασία, κατάλληλη προετοιμασία, διεκδίκηση από την ελληνική κυβέρνηση να στηριχθεί αυτή η ιστορία και σωστός σχεδιασμός. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσουμε και αυτή η προοπτική, αυτή η χθεσινή εξέλιξη, εφόσον ολοκληρωθεί, θα μας δίνει μια πόρτα, θα μας δείχνει μια πόρτα εξόδου από το αδιέξοδο. Από εκεί και πέρα, ως προς την συνολική απόφαση, αξίζει να κρατήσουμε ότι πράγματα που αφορούν την περιοχή, απλά τα παραθέτω ως γεγονότα και από εκεί πέρα ο καθένας τα αξιολογεί όπως τα νομίζει. Απορρίφθηκε η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 10Γ που αφορούσε την παροχή δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στη χώρα μας. Αυτό το αίτημα που κατατέθηκε από την ΚΔΕΗ δεν έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεύτερον, η χώρα εντάχθηκε στο καθεστώς, στο Ταμείο Εξυγχρονισμού, όπου θα μπορέσει να αντλήσει πόρους και κεφάλαια από το συγκεκριμένο ταμείο, ώστε να χρηματοδοτήσει την αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου. Βέβαια, υπό την προϋπόθεση υπάρχει ένα όριο ότι δεν θα μπορεί να χρηματοδοτήσει υποδομές οι οποίες θα ξεπερνάνε 450 γραμμάρια εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά κιλοβάτ. Δεδομένου, αυτό έχει σαν συνέπεια να μην μπορούν να επενδυθούν εκεί χρήματα στις λιγνητικές μονάδες. Σε κάθε περίπτωση όμως μπορούν να επενδυθούν χρήματα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα δίκτυα και σε άλλες σχετικές υποδομές ενεργειακές. Η χθεσινή απόφαση και η προσπάθεια που κάνουμε στο Δήμο Κοζάνης είναι να αναδείξουμε την ανάγκη να υπάρξει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη μεταλλογενετική περίοδο, για τη μετάβαση που απαιτείται και στην οποία ήδη βρισκόμαστε αντικειμενικά πλέον σαν περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει αυτός ο διάλογος και σε συνεργασία όλοι μαζί να προετοιμαστούμε κατάλληλα, γιατί έχουμε λίγα χρονικό περιθώριο ώστε να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι. Κλείνοντας, να αναφέρω ότι η πρόταση που έχουμε καταθέσει και συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε αφορά την δημιουργία ενός ειδικού ταμείου για τη Δυτική Μακεδονία υποστήριξης, το οποίο θα έχει πόρους από διάφορες πλευρές, από διάφορες πηγές, για να στηρίξει ακριβώς αυτή την ανάγκη μετάβασης σε ένα νέο, βιώσιμο και δίκαιο για όλους μοντέλο για τη Δυτική Μακεδονία. Καταρχάς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιμέναμε μεγαλύτερη φιλοδοξία, αλλά το θετικό από την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου είναι η ξεκάθαρη στάση απέναντι στα θέματα του Λιγνίτη, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ειδικά για την Ελλάδα, αυτό που μας ενδιαφέρει, απορρίφθηκε για δεύτερη φορά το αίτημα για να έχουμε δωρεάν δικαιώματα εκπομπών, λέει το άρθρο 10Γ, τα οποία θα επιδοτούσαν τη λειτουργία δύο νέων λιγνητικών μονάδων. Αυτό το πράγμα απορρίφθηκε καθαρά για δεύτερη φορά. Και πλέον το έχει του 2013. Και δεν μπορεί να πάρει και ούτε η Ελλάδα να πάρει το ταμείο κοιμάτων εκπομπών. Αυτό που κερδίσαμε είναι η πρόσβαση στο ταμείο εξοπλισμού, το 10Δ λοιπόν, το οποίο είναι ιδιαίτερα θετικό, όμως και από εκεί δεν είναι δυνατόν να επιδοτηθούν οι ελληνικές μονάδες ή να βαθμίσεις τους, πιο συγκεκριμένα, ακριβώς επειδή στα κριτήρια επιλεξιμότητας επενδύσεων υπάρχει ένα συγκεκριμένο στάνταρτ να μην εκπέμπουν οι ενεργειακές υποδομές παραπάνω από 450 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά κιλοβατόρα. Και όπως ξέρουμε, οι ελληνικές μονάδες εκπέμπουν γύρω στα 1400 γραμμάρια ανά κιλοβατόρα. Επομένως, είναι χρήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εξυγχρονισμό ενεργειακών υποδομών όπως δίκτυα, όπως φυσικά ΑΠΕ κλπ. Το τρίτο και πάρα πολύ βασικό είναι ότι εγκρίθηκε η ίδρυση ταμείου δίκαιης μετάβασης από χρήματα του ΕΣΕΔΕ, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών. Μιλάμε για 2% του ΕΣΕΔΕ. Και πάρα πολλά χρήματα είναι το ίδιο με το Ταμείο Εξοπλισμού. Οπότε έχουμε μια ευκαιρία να αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα τόσο για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όσο για την περιφέρεια Πελοποννήσου και τη μετάβασή της στη μεταλλογική περίοδο, την ανάκαμψη δηλαδή της οικονομίας, μετά την πτώση της δυτικής δραστηριότητας. Ναι, καταρχήν θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση,
Πρωτίστως αναδεικνύει μια σειρά από πράγματα. Το πρώτο που είναι και το σημαντικό, ότι όταν ενώνουμε δυνάμεις μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα, και εδώ πρέπει να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε όλους τους ευρωβουλευτές που δώσανε την μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Θυμίζω ότι το 2014 όχι μόνο δεν δώσαμε αγώνα για να υπάρξει η χθεσινή απόφαση, αλλά ψηφίσαμε και το αντίθετο. Να στηρίξουμε δηλαδή από την χώρα μας να είναι ενταγμένη στο Ταμείο Ξυγχρονισμού που αφορά τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Με την χθεσινή τροπολογία γίνεται ένα πρώτο σημαντικό βήμα, εντασσόμενη χώρα πλέον στο Ταμείο Ξυγχρονισμού, για να δούμε μια σειρά από δράσεις και χρηματοδοτήσεις που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη της παραγωγής ενέργειας, αλλά και γενικότερα της βιομηχανίας στη χώρα. Αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί καταλλήλως από την ΔΕΗ. Σε μια επικοινωνία που είχαμε τον πρόεδρο της ΔΕΗ, που με εξέφρασε και αυτό στην ικανοποίησή του για την εξέλιξη, εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στα σημεία αυτής της τροπολογίας και στο θέμα που έχει να κάνει με τις λιγνητικές μονάδες, που δεν περιλαμβάνεται στην χθεσινή τροπολογία. Έχω την αίσθηση και μετά από συζήτηση που είχαμε τον πρόεδρο της ΔΕΗ, ότι είναι κάτι το οποίο είναι μαχητό, και νομίζω ότι και το επόμενο διάστημα, μετά το πρώτο θετικό βήμα, θα υπάρξει και το δεύτερο, που θα αποκαθιστά και μια άλλη αδικία που έχει να κάνει με την λιγνητική παραγωγή. Ωστόσο όμως, θα πρέπει να χαιρετήσουμε την χθεσινή τροπολογία. Μας βάζει σε ένα ταμείο εξυγχρονισμού, κάτι το οποίο δεν το θέλανε οι Πολωνοί, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τώρα πλέον η πίτα μοιράζεται. Θεωρώ ότι αποκαθίστανται αδικίες του παρελθόντος και είναι πλέον σε εμάς το πώς, όπως λειτουργήσαμε σε αυτήν την τροπολογία με ενότητα και ευθύνη, θα λειτουργήσουμε από εδώ και στο εξής, έτσι ώστε και την ηλεκτροπαραγωγή να εξυγχρονίσουμε στην χώρα μας και πολύ περισσότερο τις λιγνητικές μονάδες που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία. Κοιτάξτε, κύριε Μουτρίδη, η απόφαση χθεσινή της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου είναι σημαντική, θα έλεγα κανείς αρκετά σημαντική για τη χώρα. Με δεδομένο το ότι εντάσσεται για την περίοδο 2021 έως 2030, η χώρα μας εντάσσεται στο Ταμείο Εξυγχρονισμού, που έχει να κάνει με το διοξείδιο του άνθρακα κυρίως, για τους ρήπους που εμείς ζητούσαμε να έχουμε δωρεάν δικαιώματα, για να μπορέσουν οι μονάδες, οι λιγνητικές, οι οποίες σήμερα επιβαρύνονται με τον φόρο CO2, ο οποίος είναι ένας χρηματιστηριακός φόρος, έχει σκαμπανεβάσματα. Αυτό δημιουργεί, αυξάνει την τιμή της λιγνητικής παραγωγής, με αποτέλεσμα οι μονάδες, οι λιγνητικές της περιοχής και όχι μόνο, και της Αρκαδίας, να μην μπορούν να εντάσσονται στο σύστημα κατά προτεραιότητα, γιατί εμφανίζονται, ανάλογα βέβαια και με τις τιμές φυσικού αερίου, ακριβότερες. Είναι αυτό που έχουμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας, και μιλάω για το χρονικό διάστημα από το ότι οι τιμές του φυσικού αερίου ήταν πολύ χαμηλές και οι μονάδες της περιοχής ήταν κλειστές. Εξού και η μεγάλη κινητοποίηση τότε που είχε γίνει από το Συνδικάτο Σπάρτακος μαζί με την περιφέρεια, όπου είχε γίνει μια ημερίδα και προέκυψαν συγκεκριμένα συμπεράσματα, στην οποία η ημερίδα παρευρέθηκε και ο Ευρωβουλευτής, ο κύριος Μαριάς, ο οποίος προσπαθούσε να καταθέσει αυτή την τροπολογία για να μπορέσει η χώρα μας να έχει δωρεάν δικαιώματα ρήπων για τις λιγνητικές μονάδες. Η χθεσινή λοιπόν απόφαση εντάσσει τη χώρα μας στο Ταμείο Εξυγχρονισμού, ωστόσο αυτή η ένταξη δεν αφορά τις λιγνητικές μονάδες, δηλαδή δεν θα μειωθεί το κόστος λειτουργίας της λιγνητικής μονάδας έτσι όπως επιβαρύνεται από τον φόρο CO2 που λέμε. Βεβαίως για τη ΔΕΗ είναι θετικό, με την έννοια το ότι για τις υπόλοιπες δράσεις μπορεί να παίρνει δικαιώματα ρήπων, έχει μια θετική οικονομική εξέλιξη, αλλά ο στόχος για τον οποίο εμείς είχαμε αναδείξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα την κατάργηση ή την παραχώρηση δωρεάν δικαιωμάτων ρήπων για τους λιγνητικούς μας σταθμούς δεν έχει επιτευχθεί. Τον Ιούνιο και όχι το Σεπτέμβριο θα διεξάγονται πλέον οι επαναληπτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γενικών λυκείων και των γυμνασίων
μετά από τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Παιδείας. Το Υπουργείο υποστηρίζει πως με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η εύρυθμη και έγκαιρη λειτουργία των σχολικών μονάδων με την έναρξη του σχολικού έτους και ωφελούνται οι μαθητές, καθώς δεν απομακρύνονται από την περίοδο προετοιμασίας, την επανάληψη της εξεταστέας ύλης και αντιμετωπίζουν τις επαναληπτικές εξετάσεις ως συνέχεια της σχολικής χρονιάς. Με τη συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργείου, συμφωνεί και η ΟΛΜΕ για τους ίδιους λόγους. Πιστεύει το Υπουργείο και πολύ καλά κάνει και πιστεύει ότι είναι πιο πρόσφατες οι γνώσεις των παιδιών, οπότε πιστεύει ότι μπορούν να αποδώσουν καλύτερα και να θυμηθούν καλύτερα καινούργια πράγματα, δίνοντάς τους την ευχέρεια για ένα έξτρα διάβασμα περίπου των 15 με 20 ημερών για να γίνουν επαναληπτικές εξετάσεις. Επαναλαμβάνω και σε γυμνάσιο και σε λύκειο. Επιπλέον για την τρίτη λυκείου δίνει το δικαίωμα και τρίτης φάσης επαναληπτικών εξετάσεων τον Σεπτέμβριο, με το σκεπτικό ότι ένα παιδί που τελειώνει τρίτη λυκείου θα μπορέσει να έχει ακόμη μια δυνατότητα για να πάρει το απολυτήριο λυκείου, για να μπορέσει να πάει σε κάποια ΙΕΚ ή σε κάποια ΕΠΑΛ για μια απόκτηση πτυχίου. Εδώ θα ήθελα να τονίσω το εξής, ότι φέτος ο σχεδιασμός του Υπουργείου είναι εντελώς διαφορετικός. Παράδειγμα, οι ενδοσχολικές εξετάσεις προηγούνται των πανελλαδικών εξετάσεων, με αποτέλεσμα οι πανελλαδικές εξετάσεις να μεταφέρονται περίπου στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Θα θέλαμε να δούμε πώς μπορεί να αποδώσει αυτό το πρόγραμμα και λειτουργικά, γιατί έχουμε και τα βαθμολογικά κέντρα μετά και αρκετά πράγματα μετά, που θα πρέπει να ασχοληθεί η εκπαιδευτική κοινότητα για να μπορέσει να βγάλει όσο γρήγορα γίνεται τους βαθμούς. Και βέβαια, οι μαθητές οι οποίοι θα έχουν μια διαδικασία αναμονής περισσότερη, να θυμίσω πέρυσι ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις διενεργήθηκαν 16 Μαΐου, πρόπερσι 18 Μαΐου, φέτος θα πάμε γύρω στις 10 Ιουνίου. Προβληματισμός ωστόσο υπάρχει για την μη πραγματοποίηση επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων για τα παιδιά που για λόγους υγείας δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Πλέον, όποιος δεν δώσει εξετάσεις πανελλαδικές, δεν έχει δικαίωμα επαναληπτικών εξετάσεων, αλλά ξαναδίνει σε ένα χρόνο. Εδώ ένα παράπονο από πολλούς εκπαιδευτικούς, ένας προβληματισμός από πολλούς εκπαιδευτικούς, ένα μεγάλο παράπονο από γονείς και από παιδιά που μπαίνουν φέτος στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων. Περίπου υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στα 100.000 παιδιά, παλαιοί και νέοι απόφοιτοι λυκείου που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν τους δίνεται το δικαίωμα να έχουν επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις. Το Υπουργείο είναι κάθετο, ο κ. Γαβρόγλου είναι κάθετος, δεν θέλει καν να συζητήσει τη διαδικασία αυτή. Υπάρχουν σημαντικές πιέσεις, έχουν γίνει επερωτήσεις ακόμα και εμείς στη Βουλή. Το θέμα των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ίσχυε τα τελευταία χρόνια και ήταν σωστό κατά την άποψη της εκπαιδευτικής κοινότητας, για το λόγο το ότι μέσα στους 100.000 διαγωνιζόμενους σίγουρα θα ήταν κάποιοι που για λόγους, σημαντικούς λόγους ασθενείας, σημαντικούς λόγους οικογενειακούς, ίσως να μπορούσαν να δώσουν εξετάσεις και θα μπορούσαν να δώσουν εξετάσεις μετά από 5-10 μέρες. Δύο εξεταστικά κέντρα υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα, ένα των Αθηνών και ένα της Θεσσαλονίκης. Ίσως για οικονομικούς σκοπούς το Υπουργείο θέλει και αυτούς να τους καταργήσει. Το σοβαρό και χρόνιο θέμα των απλήρωτων εργαζόμενων στους εργολάβους και το δουλεμπόριο που γίνεται στις εργολαβίες έθεσαν και με υπόμνημα στον πρόεδρο της ΔΕΗ Μανώλη Παναγιωτάκη κατά την τελευταία του επίσκεψη οι συνδικαλιστές του Σωματείου Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Πέτρο Ταταρίδη, στη σύντομη συνάντηση που είχαν, ο πρόεδρος της ΔΕΗ δεσμεύτηκε να συζητήσει εκτενώς τα θέματα που του τέθηκαν σε συνάντηση που τους κάλεσε στην Αθήνα. Εμείς προσπαθούμε, καταθέτοντας υπόμνημα σε συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο, βάζοντας του ζητήματα που έχουν να κάνουν με συλλογικές σύμβασεις, με υπογραφή συλλογικής σύμβασης για τους εργαζόμενους στα οκτάμινα αλλά και στις εργολαβίες, ζητήματα με την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, όμως τον είπαμε ότι επικεντρώνουμε στο ζήτημα της κατάργησης του δουλεμπορίου, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, όμως αυτό όσον αφορά για την άμεση ανακούφιση των εργαζόμενων που δουλεύουν στις εργολαβίες και έχουν να πληρωθούν 4 και 5 και πλέον μήνες, να βρεθεί τρόπος, να υπάρχει σχέδιο, ούτως ώστε να πληρώνονται στο μήνα τους, κάθε μήνα. Αυτό είναι το αυτονόητο. Δεν ζητήσαμε δηλαδή κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό. Το αυτονόητο είναι να πληρώνεται ένας εργαζόμενος κάθε μήνα. Κατά τη διάρκεια πάντως τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Παναγιωτάκη στην Πτολεμαϊδα, ο ίδιος αναφέρθηκε στο θέμα των απλήρωτων εργαζομένων από τους εργολάβους, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του. Άρα πράγματι σημειώνονται κάποιες καθυστερήσεις. Τώρα κάποιοι εργολάβοι, ίσως με πρόσχημα αυτό, δεν πληρώνουν τους εργαζομένους τους. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Τόσα χρόνια, ας πούμε και αυτή την πλευρά,
πολλές επιχειρήσεις και πολλοί εργολάβοι έβγαλαν πάρα πολλά χρήματα από τη ΔΕΗ. Τώρα σε μια, θέλουμε να πιστεύουμε, παροδική κρίση, καλό είναι να τη στηρίξω. Καλό είναι να τη στηρίξω την επιχείρηση. Για το καλό και το δικό τους. Και βέβαια να μην μεταφέρουν τα προβλήματα στους εργαζομένους. Ο κύριος Ταταρίδης πέταξε καρφί για τη στάση σωματείων της περιοχής, τα οποία, όπως είπε, χάιδεψαν τον πρόεδρο της ΔΕΗ και τα όσα είπε, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη του κυρίου Παναγιωτάκη μασάζ για συνδικαλιστές και στελέχη της ΔΕΗ. Εμείς σαν σωματείο μαζί με τους εργαζόμενους προϋπαντήσαμε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ αγωνιστικά. Πιστεύω ότι έτσι όφυλα να κάνουν και σωματεία και άλλα σωματεία και φορείς στην περιοχή μας, γιατί τα προβλήματα γενικότερα οξύνονται, χρόνια και οξύνονται. Κάτι το οποίο όμως είδαμε από την άλλη πλευρά να υπάρχει ένα χάιδεμα σε ό,τι αφορά την παρουσία του και τις εξαγγελίες που στο σύνολό τους αποτελούν μια αρνητική εξέλιξη για την περιοχή, για τους εργαζόμενους και την περιοχή. Να πω ότι ο πρόεδρος έκανε ένα μασάζ σε συνδικαλιστικά στελέχη και σε επιχειρησιακά στελέχη που στην ουσία ζήτησε να προσαρμοστούμε στα νέα μέτρα, στα νέα δεδομένα που ανοίγονται εν ώψη της περαιτέρω απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εδώ και μήνες έχουμε ζητήσει μέσω επιστολών από τον πρόεδρο της ΔΕΗ μια συνάντηση για να συζητήσουμε όλα αυτά που μας απασχολούν. Δεν πήραμε καμία απάντηση, ούτε καν τηλεφωνική, ούτε ψέματα μας είπανε. Τέτοια διαφορία. Να θυμίσω για όσους γνωρίζετε, τα ίδια συνέβαιναν και το 2006 και το 2007. Και τότε αναγκαζόμασταν και κάναμε κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες. Και μετά αμέσως μας δεχόντουσαν.
Είναι σαν να μας λένε, κάντε μια μανούρα να το πω έτσι, να σας δεχτούμε. Αυτό έγινε και σήμερα. Καταγγέλνουμε τη συμπεριφορά αυτή που βάζουν ανθρώπους που παίρνουν 600 ευρώ να χτυπάνε ανέργους. Πρέπει να ντρέπονται. Πριν έρθει εδώ ο πρόεδρος, ζήτησα επανειλημμένως ραντεβού πάλι από τη γραμματεία του, κάτω στην Αθήνα. Να κάνουμε μια συνάντηση. Τι ζητήσαμε? Ζητήσαμε να μας βάλουν στο Παρίσι ή να μας βάλουν στις δουλειές. Συνάντηση ζητήσαμε να αναδείξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και που το 2008 ο σημερινός πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, σε διαμαρτυρία που είχαμε κάνει 5 Ιουνίου, ημέρα του περιβάλλοντος, ήταν μαζί μας στην πορεία μπροστάρης και μας έλεγε «Έχετε δίκιο». Αυτό ζητήσαμε. Γιατί αντιμετωπίσαμε την απαράδεκτη κατάσταση, την τροπή σας. Πριν τρεις μέρες που επικοινωνήσαμε με το γραφείο του κυρίου Προέδρου, η απάντησή του ήταν ότι από τη γραμματέα του ότι το πρόγραμμα του κυρίου Προέδρου είναι πολύ βαρύ και δεν χωράμε. Της είπα ότι εάν θέλει να αναδείξει θέματα ΔΕΗ στην Δυτική Μακεδονία, πρέπει να ξεκινήσει και να τελειώνει με τους πληττόμενους κατοίκους. Διαφορετικά δεν έχει ουσία ο ερχομός του Προέδρου με μια πλειάδα δημοσιογράφων να δείξει τι, αυτά που θέλει και όπως θέλει. Η ΔΕΗ, ακούστε κυρίες και κύριοι, ξεκινάει και τελειώνει και να τα ακούσει όλοι από τους πληττόμενους κατοίκους που τους πήραν τα χωράφια παρά τη θέλησή τους. Τους αποζημιώνουν όσο θέλουν, όποτε θέλουν. Και οι κάτοικοι είναι επεξούλου κρεμάμενοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπήρξε και δεν υπάρχει ποτέ τοπική αυτοδιοίκηση να τους υπερασπιστεί. Δεν υπήρξε και δεν υπάρχει ποτέ βουλευτές, κυβέρνηση και υπουργείο. Όλοι κοιτάνε να κάνουν τη δουλειά τους. Και δεν μιλάμε για πολλά μεγάλα ποσά, να το πω έτσι. Σε ποσό, με την έννοια, είναι 5-10 χωριά. Στον άξονα Φλόρινα, Άγιος Δημήτριος, δεν είναι πάνω από 10 χωριά. Αλλά αυτά τα 10 χωριά πρέπει να θυσιαστούν. Γιατί? Για να είναι η ΔΕΗ μεγαλύτερη επιχείρηση στη χώρα, να έχει ηλεκτροδοτήσει όλη τη χώρα, να ματώνει η περιοχή, τα 5-10 χωριά, όχι όλη η περιοχή, για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Εκφράζω την λύπη μου για αυτό που έγινε πριν. Μας ξεπερνάει, όπως αντιλαμβάνεστε. Και επειδή μπήκανε κάποιες ερωτήσεις, όπως ποια είναι η αποζημίωση του στρέμματος, στο τελευταίο χωριό που έγινε απαλωτρίωση, που αναφέρθηκε και από τον κύριο που έκανε την πάση περιπτώσει τη σκηνή, το πρωτοδικείο τους είχε βγάλει 60.000 ευρώ το στρέμμα και το εφετείο τα έκανε 30. Βέβαια έχουν εισπράξει 60.000. Το πότε θα επιστρέψουν και αν θα επιστρέψουν τα υπόλοιπα είναι ένα άλλο ζήτημα. Και βέβαια μιλάμε για χωράφια, δεν μιλάμε για τα σπίτια, τα οποία επίσης αποζημιώνονται ανάλογα με τη χρήση τους. Γενικότερα οι τιμές είναι γύρω στις 6.000, 3 με 6.000 το στρέμμα. Λοιπόν, καταρχήν λίγο να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Υπεύθυνη για την τηλεθέρμανση του Πτολεμαϊδας είναι η εταιρεία τηλεθέρμανση, η δημοτική επιχείρηση, δεν η ΔΕΗ. Αυτή είναι υπεύθυνη. Ούτε εμείς δεν έχουμε άμεση σχέση με τον κόσμο να του δίνουμε ή να εισπράττουμε τηλεθέρμανση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να φροντίζει για την ασφάλεια φωδιασμού. Μονάδες είναι, μηχανήματα είναι, να το πούμε απλά, μπορεί να χαλάσουμε. Έτσι. Παρ' όλα αυτά εμείς, όπως ξέρετε, δώσαμε αρκετά λίτρα πετρελαίου για να τους βοηθήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν εκείνοι να φροντίζουν για την ασφάλεια φωδιασμού. Η βλάβη πράγματι είναι σημαντική. Βρίσκεται στο στάδιο της τελικής εκτίμησης από ειδικούς. Η ενδείξη όμως που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι δεν θα είναι βλάβη μη επισκευάσιμη και ίσως καταφέρουμε να την έχουμε τη μονάδα και στην επόμενη θερματική περίοδο, ας το πω έτσι, δηλαδή εντός του έτους.
Πάντως εμείς θα καταβάλουμε αυτές τις προσπάθειες. Αλλά βέβαια θα ζητήσουμε οπωσδήποτε να μας πληρώσουν. Γιατί αυτό το πράγμα, αυτό το βιολί, ότι δεν πληρώνω τη ΔΕΗ με διάφορα προσχήματα, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Οι σχέσεις της ΔΕΗ και οι υποχρεώσεις με την τοπική κοινωνία, όπως είπαμε, πρέπει να είναι συντεταγμένοι, πρέπει να είναι θεσμοθετημένοι. Δεν θα είναι με μη τήρηση συμβάσεων. Αυτό δεν βοηθάει. Να δώσουμε, να αποκαταστήσουμε τα εδάφη όπως πρέπει, να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία, την τοπική οικονομία, τον πολιτισμό, αυτά όλα. Πράγματα που ίσως τα κάναμε λιγότερα στο παρελθόν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα κάνουμε τώρα με μεγαλύτερη έμφαση. Αλλά όχι όταν συνάπτουμε συμφωνίες να μην τηρούνται υποχρεώσεις. Το άλλο για τις πιθανότητες να μην πληρωθούν οι εργαζόμενοι ή να πληρωθούν έναντι, δεν έχει καμία βάση. Με ρωτήσανε και χθες κάποιοι συνδικαλιστές που τους ενημέρωσα, ούτε σκέψη υπήρξε. Έτσι. Τέλος, πράγματι, λόγω της στενότητας της ρευστότητας, και το λέω και δημόσια, το ξέρουν άλλωστε οι δημοσιογράφοι, τον Φεβρουάριο πρέπει να πληρώσουμε ένα ομόλογο 100 εκατομμύρια και τον Απρίλιο ένα άλλο ομόλογο 400 εκατομμύρια. Αυτά είναι εντελώς ανελαστικές οι δαπάνες. Εάν δεν τα πληρώσουμε αυτά τα χρήματα, θα τα πληρώσουμε βέβαια, έχουμε, μας πάνε για χρεοκοπία και όχι εμάς αλλά και τη χώρα. Άρα πράγματι σημειώνονται κάποιες καθυστερήσεις. Τώρα κάποιοι εργολάβοι ίσως με πρόσχημα αυτό δεν πληρώνουν τους εργαζομένους τους. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Τόσα χρόνια, ας πούμε και αυτή την πλευρά, πολλές επιχειρήσεις και πολλοί εργολάβοι έβγαλαν πάρα πολλά χρήματα από τη ΔΕΗ. Τώρα σε μια, θέλουμε να πιστεύουμε, παροδική κρίση, καλό είναι να τη στηρίξω. Καλό είναι να τη στηρίξω την επιχείρηση. Για το καλό και το δικό τους. Και βέβαια να μην μεταφέρουν τα προβλήματα στους εργαζομένους. Όσο και αν αγαπάμε την τοπική κοινωνία και φροντίζουμε να έχουμε άριστες σχέσεις μαζί της, κάποια αιτήματα δεν είναι εφικτό να γίνουν, να ικανοποιηθούν. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι άλλες περιοχές που δεν έχουν τηλεθέρμανση υποφέρανε πολύ περισσότερο από το ψύχος. Τι να πει και η Φλόρινα, παραδείγματος χάρη, που δεν έχει τηλεθέρμανση. Πράγματι, όπως ξέρετε, αυτοί που έχουν τηλεθέρμανση τους στοιχίζει η θέρμανση του σπιτιού τους κάτω από το μισό από ό,τι στοιχίζει τους άλλους και θα πρέπει να το δουν και αυτό. Βέβαια, κάθε κοινωνία, τοπική κοινωνία, προβάλλει τα αιτήματά της. Και στη Θεσσαλονίκη είπαν ότι λόγω ψύχους πρέπει να μειώσει η ΔΕΗ το ρεύμα. Ας το πούνε και στους άλλους εναλλακτικούς προμηθευτές και να μειωθεί μάλιστα και το νερό. Έχουμε μάθει πια. Εγώ γενικά έχω και άλλη αντίληψη, δεν συμφωνώ με αυτά. Αν είναι καμιά πολύ έκτακτη κατάσταση, αυτό το βλέπεις. Όπως παραδείγματος χάρη είπαμε ότι σε όλες τις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν κόβουμε το ρεύμα. Βέβαια αυτό δεν το λένε τα σούπερ μάρκετ. Έτσι, δεν το λένε τα σούπερ μάρκετ ότι δίνουν δωρεάν τρόφιμα. Ναι, ναι, εντάξει, δεν κόβουμε το ρεύμα σε αυτούς που προστάνε. Τώρα, εντάξει, τα συνδικάτα βάζουν και καλά κάνουν τις διεκδικήσεις τους. Εκείνο που λέμε είναι ότι η αποθείωση ή η κατασκευή νέων μονάδων θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες και πάνω απ' όλα από αυτό που είπαμε, εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, καταρχήν να βάλουμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Τα κτίρια αυτά δεν έχουν κανένα αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Κανένα. Δεν ξέρω πώς έτσι ξαφνικά εκ μέρους του Δήμου ανακοινήθηκε το θέμα. Στην αρχή έλεγαν μόνο για το κτίριο του ΑΕΣ του Λεμαΐδας, του σταθμού,
Πήραμε μια απόφαση μετά από συζήτηση και με τον Δήμαρχο και με τον κύριο Περιφερειάρχη που είναι παρόν. Πήραμε μια απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο με το οποίο νομίζουμε ότι έρεται οποιαδήποτε ανησυχία για την κατεδάφιση του εργοστασίου του ΑΕΣ. Ατυχώς βλέπουμε μια στήρα τακτική και μάλιστα όταν υποβάλλουμε τις αιτήσεις στην πολεοδομία, επειδή λέει υπάρχει πρακτική πρώτα να τα βλέπει ο Δήμαρχος και ύστερα να πρωτοκολλούνται, δεν τα παρελάμβανα και δεν τα πρωτοκολούσα. Κάτω από αυτά τα κτίρια, όπως ξέρετε, είναι ένα από τα καλύτερα λιγνητικά μας κοιτάσματα. Δεν μπορούμε από τη μια μεριά να λέμε ότι θέλουμε το λιγνίτι για την περιοχή, για την ανεργία, ότι είναι το εθνικό μας καύσιμο, και από την άλλη πλευρά να μην επιτρέπουμε στη ΔΕΗ, με τέτοιο πρόσχημα μάλιστα, να κάνει την εξόριξη για ένα κοίτασμα που είναι περίπου 30 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Κουρίδου, τόνι, και έχει σχέση εκμετάλλευσης 2:1. Και με όλα αυτά τα εμπόδια να αναγκαζόμαστε να εξορίσουμε και να παράγουμε λιγνίτη αλλού με σχέση εκμετάλλευση ακόμα 14:1. Και καταλαβαίνετε αυτό ότι επιπτώσει έχει στο κόστος μας. Δεν μπορώ να την καταλάβω, ομολογώ, αυτή την τακτική. Δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση με το Δήμο της Εορδαίας. Απλώς προσπαθούμε να τον καταλάβουμε και εμείς. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Θα αξιοποιηθούν, σκέφτεστε να συνεχίσετε τις καταταφείς, τι θα γίνει? Εμείς λέμε ότι πρέπει, εμείς τι να κάνουμε, να βάλουμε, πώς το λένε, τους πελταστές να πάνε να τα γκρεμίσουμε, ή να βάλουμε μπουλντόζες και να πούμε όποιον πάρει ο χάρος. Πάμε νόμιμα. Αλλά το θέμα είναι, και αυτό ήθελα να πω, έχουμε δικαιώματα, έτσι. Ας μην κάνουμε κατάχρηση των δικαιωμάτων, γιατί στην ουσία πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε. Αυτή η τόνη του λιγνίτη είναι πολύτιμη, ιδιαίτερα στη δύσκολη φάση που περνάει η χώρα μας και η επιχείρηση. Είναι πολύτιμη. Δεν μπορεί κανείς να παίζει με αυτό επιτέλους, γιατί πρόκειται για παιχνίδια. Συγγνώμη για τον τόνο. Στην αναζήτηση νέων θέσεων για ντόπιους εκθέτες, στη Λαϊκή Αγορά της Κοζάνης βρίσκεται η αρμόδια αντιδημαρχία μετά τη ραγδαία αύξηση ετήσεων αδειών νέων παραγωγών, οι οποίοι στράφηκαν στον πρωτογενή τομέα. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιάννη Ιωαννίδη, το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που εκπονείται και προβλέπει τη δημιουργία κλειστής λαϊκής αγοράς στο χώρο του ΟΣΕ θα λύσει σημαντικά προβλήματα χωροταξίας που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η αγορά της Κοζάνης. Σήμερα νομίζω ότι η Λαϊκή της Κοζάνης, η οποία να πούμε ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες λαϊκές στην Ελλάδα, έχει συγκεκριμένη δομή, δεν έχει αλλάξει υπερβολικά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Έχουμε κάνει τις διαγραμμίσεις από πέρσι, οι οποίες φροντίζουν και οι εκθέτες και τις τηρούν. Έχουμε μεγάλο όγκο το τελευταίο διάστημα αιτήσεων, οι οποίοι είναι συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν στραφεί προς την καλλιέργεια γης και πλέον είναι παραγωγή και ζητάνε και αυτοί κάποιο μέρος στη λαϊκή. Θέσεις δεν νομίζω να υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε πολύ στριμωχτή, να το πούμε σε εισαγωγικά, κατάσταση. Ο Δήμος έχει στραφεί σε μια κατεύθυνση να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις στον χώρο της λαϊκής, υπό την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να τηρήσουμε όλοι τους κανόνες στους οποίους μπορούν να κινηθούν εντός της λαϊκής. Ωστόσο, σε ισχύ βρίσκονται ήδη ορισμένες διατάξεις του νέου νόμου περί λαϊκών αγορών, ο οποίος συμπεριλαμβάνει και τις παρεμβάσεις που έκανε ο Δήμος Κοζάνης στις αρχές του 2015. Ο νέος νόμος αναθεώρησε μεταξύ άλλων τα πρόστιμα προς τα κάτω, καθώς και τα μέτρα των πάγκων, όπου παρατηρείται κατάχρηση στην αγορά της Κοζάνης σε πολλές περιπτώσεις. Πράγματι, έχει κάποιες αλλαγές, όπως οι ποσοστώσεις μεταξύ παραγωγών και εμπόρων. Πριν ήταν στο 60-40, πλέον με τον νέο νόμο πάμε στο 50-50. Κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν οι εκθέτες στη λαϊκή, και ένα σημαντικό το οποίο έχει αλλάξει πάρα πολύ έχει να κάνει με τα πρόστιμα των λαϊκών αγορών, τα οποία δημοσιεύτηκαν πριν από λίγες μέρες, τα νέα πρόστιμα τα οποία πρέπει να τηρούμε και εμείς και οι εκθέτες, τα οποία έχουν πέσει σχεδόν τα περισσότερα στο μισό. Νομίζω και αυτό το μέτρο είναι στην σωστή κατεύθυνση, γιατί ο στόχος δεν είναι να επιβάλλουμε το πρόστιμο μόνο,
αλλά να αντιληφθούμε όλοι ποια είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργούμε και η Δημοτική Αρχή η οποία, και οι υπηρεσίες που κάνουν τον έλεγχο, το κλιμάκι της περιφέρειας και, και του Δήμου, αλλά και η διεκθέτηση. Από πλευράς ελέγχων, πώς είναι τα πράγματα? Την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν κάποιοι έλεγχοι στην Λαϊκή Αγορά της Κοζάνης, οι οποίοι θα γίνουν και το επόμενο διάστημα. Θα προχωρήσουμε και σε νέους ελέγχους, γιατί ο αθέμητος ανταγωνισμός πολλές φορές είναι αυτός ο οποίος κλονίζει και την αγορά, αλλά και έχει και το άμεσο αποτέλεσμα στον πολίτη. Οφείλουμε σαν Δημοτική Αρχή και εμείς να προστατεύσουμε και τους πολίτες, καθώς και όλοι οι οργανισμοί οι οποίοι ασχολούνται με τον έλεγχο. Ο πρώτος υδροελεκτρικός σταθμός στην Ελλάδα που διαχειρίζεται από αγρότες δημιουργήθηκε στο Βελβεντό της Κοζάνης και ανήκει στον τοπικό οργανισμό εγγύων βελτιώσεων. Η υδροελεκτρική μονάδα βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατασκευής και μέσα στο Φεβρουάριο θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία της. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 1.600.000 ευρώ με ένα πολύ μεγάλο ποσό να προέρχεται από τον τοπικό πόρο ανάπτυξης, ένα έργο που ξεκίνησε από το 2002, δημοπρατήθηκε το 2012 και μετά από πολλά εμπόδια λόγω γραφειοκρατίας σήμερα είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Το έργο αυτό είναι ένας σταθμός παραγωγής ρεύματος. Έχει ισχύ, ονομαστική ισχύ 1,9 ΜΒ. Εκμεταλλεύεται το νερό το οποίο βρίσκεται σε μια υψομετρική διαφορά γύρω στα 290 μέτρα, πιο ψηλά από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς, το οποίο κατεβαίνει και περιστρέφει στη ροτή του στροβίλου και μέσω τους γεννήτρες παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Τα έσοδα του οποία θα καρπώνεται το ΕΒ κάθε χρόνο, που είναι ένα σημαντικό βοήθημα για τη λειτουργία του. Το έργο αυτό έχει ξεκινήσει από το 2012. Προηγήθηκε, όπως σας είπαν, οι μελέτες που είχαν γίνει εδώ από τους συντηρητές οι οποίοι είχαν και την ιδέα και την έμπνευση και το 12 έγινε δημοπρασία, όπου η κοινοπραξία ανέλαβε το έργο αυτό στο διαγωνισμό. Μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα ενός έτους μέχρι να ολοκληρωθούν κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες όσον αφορά αδειοδοτήσεις, πολεοδομίες, εγκρίσεις από υπουργεία κτλ. Και μετά ακολούθησε ο σχεδιασμός του έργου σε επίπεδο μελετών, το οποίο και αυτό κράτησε ένα χρονικό διάστημα 2-3 μηνών τουλάχιστον. Και εν συνεχεία οι παραγγελίες των υλικών και η κατασκευή των υλικών, τα οποία δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο σωληνώσεων, το οποίο είναι κυβωτισμένο μες στον πετό. Ο στρόβιλος, ο οποίος και αυτός αυτή τη φαίνεται, πήρε κάποια πλάνα από κάτω προηγουμένως. Η γεννήτρια, τα οποία θέλανε με τη σειρά τους 7, 8, 9 μήνες να κατασκευαστούν στα αντίστοιχα εργοστάσια. Εξού και αυτή ο χρόνος αναμονής μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο και να φτάσει στο σημείο που βλέπετε. Εκτιμούμε ότι μέσα στο μήνα θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την δοκιμαστική λειτουργία. Ο μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός του ΤΟΕΒ Βελβεντού είναι ίσως το σημαντικότερο έργο για τους αγρότες της περιοχής που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες. Η εκμετάλλευση του νερού των αρδεύσεων που χάνονται στη λίμνη θα αποφέρει στον ΤΟΕΒ έσοδα ύψους 300.000 ευρώ το χρόνο, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους οι αγρότες, μιας και θα πληρώνεται με αυτά το ρεύμα των αντλιοστασίων. Αυτό είναι τα νερά που αρδεύουμε τον κάμπο μας. Θα τα χρησιμοποιούμε το χειμώνα που δεν θα αρδεύουμε τα χωράφια να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Δηλαδή, αυτονόητα, ας πούμε, τις πηγές ενέργειας που έχουμε στον τόπο μας πρέπει να τις εγκαταλειφθούμε, ας πούμε, στο έπαρχο, για την κοινωνία μας, για καλύτερες μέρες που λένε. Είχαμε και με το Δήμο τότε, είχαν έρθει και επενδυτές, ας πούμε, ότι ιδιώτες, για το να πάρουν τα νερά αυτά να κάνουν υδροηλεκτρικά. Αλλά τελικά, ας πούμε, η κοινωνία μας, ας πούμε, αντιστάθηκε σε αυτά και περπατήσαμε να κάνουμε δικό μας έργο, το οποίο δεν έχει προσφορά για την κοινωνία παρά να έχει, ας πούμε, για 2-3. Και ξεκινήσε η διαδικασία αυτή με τους ιδίους αγωγούς που έχουμε, που χρησιμοποιούμε για άρδευση. Και με αυτούς τους ιδίους, δεν χρειάζεται, δηλαδή, και δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις εκτός, ας πούμε, εντάξει, πώς το μηχανολογικό που βλέπετε, που χρειάστηκε μηχανολογικός εξοπλισμός. Είναι μια απλή διαδικασία, αλλά τουλάχιστον βρήκαμε να πω ότι, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη γραφειοκρατικές, να το πούμε, τα γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία είναι δηλαδή πολλά χρόνια. Θα σας πω ότι ξεκίνησε το 2002 και τώρα είμαστε στο 2017. Ευελπιστούμε δηλαδή ότι φέτος θα λειτουργήσει. Η δαπάνη των αντλιοστασίων των αγροτών είναι περίπου ο μισός προϋπολογισμός του ΤΟΕΒ και τα έσοδα από το υδροηλεκτρικό θα καλύψουν αυτό το σημαντικό έξοδο.
Ο ΤΟΕΒ εκμεταλλεύεται τον πολυλειτουργικό αγωγό που αρδεύει τον κάμπο των 2.500 στρεμάτων από τον ταμιευτήρα χωρητικότητας 7.500 κυβικών νερού. Η ουσία είναι θα μειώσουν το κόστος παραγωγής, θα μπορεί ο αγρότης να ποτίζει το χωράφι του με λιγότερο, μικρότερα ποσά. Γιατί το νερό στις δικές μας καλλιέργειες, όπως είναι το ροδάκινο, το μήλο, τα ποροφόρα, είναι η πηγή. Δηλαδή, και αν θα ανεβάσουμε και την ποιότητα που εμείς παράγουμε προϊόντα υπεραξίας. Οπότε, ας πούμε, καταλαβαίνετε ότι θα έχει μεγάλη συμβολή στην κοινωνία του Βελβεντού. Ειδικά στον πρωτογενή τομέα. Να πω κάτι ότι εμείς αυτά που κάνουμε, το κάνουμε σαν κοινωνία. Μπορούμε να δώσουμε το παράδειγμα δηλαδή, και σε άλλες κοινωνίες να χρησιμοποιήσουν τους σπόρους ενέργειας που έχει κάθε κοινωνία. Εντάξει, μπορεί να έχει τον αέρα του, κάτι άλλο. Εμείς χρησιμοποιούμε τα νερά μας ήδη που έρχονται, που μας τα χαρίζει η φύση από το βουνό και τα χρησιμοποιούμε, ας πούμε, ανάλογα. Είναι πηγές ενέργειας του τόπου μας που πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε. Για το καλό του τόπου, έτσι. Όχι για κάποιους ιδιώτες. Εκείνο το μήνυμα. Ακριβής και υπεύθυνη. Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση με ένα κλικ. www.kozani.tv. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, αναλύσεις, άρθρα, απόψεις για τον τόπο μας, για την Ελλάδα και τον κόσμο. Για την πολιτική, την οικονομία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις τέχνες, τον αθλητισμό. Για έναν ενημερωμένο πολίτη, για έναν ενεργό πολίτη. kozani.tv. Άμεσα, εύκολα και γρήγορα. Ένα ελεύθερο βήμα για όλους. Όλη η επικαιρότητα με μια ματιά. Όλες οι εξελίξεις στο kozani.tv. Το κλικ της ενημέρωσης. Μεγάλες χειμερινές εκτόσεις Ευκολίδης έως και 50% σε επιλεγμένα προϊόντα. Προϊόντα MediaStrom έως 30%. Προϊόντα Sofa Company έως 30%. Χειμερινές εκτόσεις και χαμηλές τιμές για όλους έως και 50%. Έπιπλα Ευκολίδης από το 1954. Δημιουργίες με φρούτα και λαχανικά. Το βιβλίο του σεφ Νίκου Γεωργιάδη. Σκαλίζουμε φρούτα και λαχανικά βήμα-βήμα, μετατρέποντάς τα σε πραγματικά έργα τέχνης. Ένα σκληρόδοτο βιβλίο 124 σελίδων που θα σας φέρει πολύ κοντά με την τέχνη του σκαλίσματος, εύκολα και γρήγορα, με εκατοντάδες φωτογραφίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε όλα τα στάδια. Δημιουργίες με φρούτα και λαχανικά. Το βιβλίο του σεφ Νίκου Γεωργιάδη. Αποκτήστε το τώρα με 30 ευρώ. Θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι τα πράγματα είναι πιο απλά. Αξιοποιώντας διαφορετικά την είδηση. Αξιολογώντας την κάθε πληροφορία. Θεωρώντας αυτονόητη την υποκειμενικότητα της ενημέρωσης. Και την κριτική σας σκέψη σε πρώτο πλάνο.
έπιπλα με την υπογραφή Καλομενίδης, στην Πτολεμαΐδα.